Και πάμε στην τελευταία επιχειρηματική μας είδηση που έχει να κάνει με την Jumbo, Λέτα. Τι ακριβώς έχουμε? Έχουμε ανακοίνωση για πρόγραμμα επαναγοράς του 10% των μετοχών. Έχουμε και έκτακτη γενική συνέλευση, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 26 Σεπτεμβρίου, ακριβώς για την έγκριξη του συγκεκριμένου προγράμματος, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 27,20 ευρώ και κατώτατη το 1 ευρώ. Λοιπόν, όμως παέρα αυτού, η διοίκηση έδωσε και κάποια στοιχεία για την πορεία πωλήσεων στο οκτάμηνο. Το όπως τονίζεται λοιπόν στην Ελλάδα, στο οκτάμηνο η αύξηση ήταν των πωλήσεων 7%, ο Αύγουστος ήταν επίσης 7%, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού είχε θετικό αποτύπωμα στην Jumbo και επομένως οδήγησε και τη διοίκηση να πει ότι επαναλαμβάνει τις καλές αρχικές της εκτιμήσεις για τις επιδόσεις της στο σύνολο της χρήσης του 2024, παρά τις όποιες επιφυλάξεις που είχε εν μέσω στη μέση του καλοκαιριού η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας. Στην Κύπρο λοιπόν οι πωλήσεις στο οκτάμηνο ήταν αυξημένες κατά 1%, στον Αύγουστο κατά 3%. Βουλγαρία οι πωλήσεις στο οκτάμηνο αυξημένες κατά 9%, τον Αύγουστο κατά 9% επίσης. Αλλά και στη Ρουμανία οι επιδόσεις είναι υψηλές με αύξηση κατά 11%. Που αν δεν κάνω λάθος, ο Σεπτέμβριος είναι διαχρονικά ένας καλός μήνας για την Jumbo, εν ώψη και του ανοίγματος των σχολείων. Ποντάρει πολλά στα σχολικά είδη και στους μικρούς μαθητές. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Μαρία. Επότε περιμένουμε να δούμε αν θα ακολουθήσει και μια νέα ανακοίνωση με τον απολογισμό του εννεαμήνου, που είναι ακριβώς, θα είναι ακριβώς πολύ ένας ενδιαφέρον απολογισμός και θα περιλαμβάνει και το Σεπτέμβριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Λέτα Καλαμαρά. Αύριο τα νεότερα. Καλή συνέχεια. Θα κρατήσω μια επιφύλαξη για αύριο, διότι το ρεπορτάζ μας καλεί να είμαστε σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις και στο εξωτερικό για σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο της τεχνολογίας και τα οποία καλούμαστε να τα καλύψουμε και για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα από την Δευτέρα. Σας το υπόσχομαι και ελπίζω να έχω και αντίστοιχο και οπτικό υλικό για να το εμπλουτίσουμε. Περιμένουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ.